Πάμε. Λοιπόν, είμαστε στον Άρα κανονικά και πάλι. Καλησπέρα σε όλους και όλες εσάς που είσαστε αυτή τη στιγμή μέσα. Μια μικρή διακοπή είχαμε από το ίντερνετ. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Και έλεγα λοιπόν, Τάσο, ότι εφόσον αυτοί οι υπουργοί, οι βουλευτές δεν τηρούν τους νόμους και το Σύνταγμα, για ποιο λόγο λοιπόν εμείς να το τηρούμε? Εμείς, κοίταξε, δεν γίνεται να μην το τηρούμε, γιατί το Σύνταγμα αφορά τα δικαιώματα τα δικά μας. Ναι. Έτσι, εκείνο τα δικά τους τα παίρνουν τα βατζιλίκη. Ναι. Εμείς πρέπει να τηρούμε το Σύνταγμα για να... Ναι, αλλά αυτό είναι... Αν δεν το τηρήσουμε αυτό... εμείς, θα βρουν το πάτημα φυσικά να πούν ότι δεν υπάρχει. Αυτό, φίλε μου, όμως, Τάσο, είναι άνισο. Και εφόσον το Σύνταγμα της Ελλάδος λέει ότι όλοι οι πολίτες είμαστε ίσοι μεταξύ μας, εδώ υπάρχει κάποια μεταχείριση από αυτούς που εμείς δίνουμε το δικαίωμα να είναι εκεί που είναι, γιατί εμείς τους ψηφίζουμε. Δεν τους δίνουμε το δικαίωμα όμως ανεφορών, τους το δίνουμε το δικαίωμα με τον όρο ότι θα σέβονται το Σύνταγμα. Ναι. Για ποιο λοιπόν, για ποιο, λοιπόν το λόγο... Το σημαίνει ότι αν δεν το σέβονται πρέπει να πάρουμε τα όπλα. Ναι, πρέπει να πάρουμε τα όπλα. Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Σαφώς είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Μάλιστα. Αλλά δυστυχώς, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, οδηγούν τον κόσμο εκεί. Δεν ξέρω αν μάθατε εκεί στο Βόλο. Κάποια στιγμή βγήκε μία είδηση ότι συλλάβανε άνθρωπο βόμβα εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Ναι, το μάθαμε. Δεν είμαστε και εντελώς αποκομμένοι. Απλά μερικά πράγματα δεν τα δίνουμε και τόση βάση όσο τα δίνετε εσείς εκεί που τα ζείτε. Αυτή είναι η διαφορά. Ξέρεις τι σημαίνει άνθρωπος βόμβα μέσα σε ένα μετρό? Βεβαίως και ξέρω. Το έχουμε δει επανειλημμένα. Όχι στην Ελλάδα, το έχουμε δει αλλού. Το έχουμε δει στο εξωτερικό τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά έχει αφαντάσου να αρχίσει να το ζεις μέσα στο σπίτι σου. Το Σύνταγμα έγινε μετά από εξέγερση των Ελλήνων. Ακριβώς και αυτόν τον λόγο, για να μην έχουμε τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Και έρχονται ορισμένα λαμόγια, ας πούμε, όχι μόνο να το καταλύσουν, να το καταπατήσουν, να το καταργήσουν και χίλια δύο πράγματα, και δυστυχώς με τη συνεργασία ενός μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού. Σωστά. Επειδή έχω πολλά ερωτήματα, πολλοί κόσμος που ακούει αυτή την ώρα μου έχουν στείλει και email, δεν ξέρουν ποιος είσαι. Μπορείς να ξανασυστηθείς μια φορά? Κοίταξε, η παρουσία μου στα κοινά είναι πολύ μακριά, δεν είναι τωρινή. Ναι, απλά επειδή μερικοί δεν ξέρουν. Πολλοί είναι μετανάστες στο εξωτερικό, δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Συνεχίζω, λοιπόν, απλά λοιπόν να μας πεις ποιος είσαι. Εγώ ασχολούμαι με τα κοινά. Ναι. Είχα ξεκινήσει με το Ινστιτούτο Καταναλωτών και η αιτία του ξεκινήματος ήταν οι διαφημίσεις των παιδικών παιχνιδιών που είχαν στις γιορτές. Κάθισα, ας πούμε, να δω κάποια στιγμή ένα ελληνικό έργο που μου άρεσε και δεν μπόρεσα να το δω, γιατί υπήρχε ένας βομβαρδισμός από διαφημίσεις για παιχνίδια παιδιών. Ήτανε γιορτές, ήτανε Χριστούγεννα. Και εκεί αναρωτήθηκα ότι αν είχα παιδί τότε, δεν είχα παιδί τότε, ναι, δεν θα είχα τη όσο καλά και να αμοιβόμουν, δεν θα είχα τη δυνατότητα να πάρω τα μισά από αυτά τα παιχνίδια που διαφημίζανε. Και είδα ότι βάζουν έντεχνα το παιδί να μισεί τον πατέρα του, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να του πάρει παιχνίδια. Και εκεί αναρωτήθηκα πού το πάνε οι αλήτες. Αυτό όντως είναι. Πάνε να κάνουν στην ελληνική οικογένεια. Είναι μια πραγματικότητα. Καλησπέρα στο Μινά που ήρθε στην παρέα. Δεν σκεφτόμουν καν να δημιουργήσω οικογένεια. Ναι. Τέλος πάντων, ξεκίνησα εκεί πέρα. Στη συνέχεια είχαμε τα παρκόμετρα του τότε δημάρχου Αβραμόπουλου και σήμερα αρχηγού της Άμυνας. Όπου το παρκόμετρο τι ήταν, πλήρωνες για να μπεις στο σπίτι σου. Δεν είχες δικαίωμα να αφήσεις το αυτοκίνητό σου στο δρόμο σου. Μας νοικιάζανε τη δημόσια, κοινόκτητη και κοινόχρηστη περιουσία μας. Βέβαια θα μου πεις, το ίδιο γίνεται και τώρα. Το συζητάμε άλλη ώρα. Τότε λοιπόν τους ξύλωσα τα παρκόμετρα μαζί με άλλους αγωνιστές, όπως ήταν ο Δημήτρης ο Γεωργακόπουλος, ο Γιώργος ο Λούκας και διάφοροι άλλοι. Μάλιστα. Με την Συντονιστική Επιτροπή Αθηνών, πολίτες κατά των παρκομέτρων. Άρα λοιπόν η δράση σου στα κοινά είναι... Είναι πολύ μακρόχρονη, είναι και μακρόχρονη. Νικηφόρα, μπορώ να πω. Ρωτάνε για τον Λούκα το δικηγόρο, λέει ο Τάσος. Όχι, ο Γιώργος ο Λούκας είναι ένας παλιός αγωνιστής, αριστερός. Ναι.
από τους κομμουνιστές τέλος πάντων, ναι. Οι οποίοι σέβονται τις αρχές τους. Σωστά. Έτσι δεν έχουν ξεφύγει από, από την φιλοσοφία της αριστεράς ή του κομμουνισμού. Δεν έχει ξεφύγει. Ενώ οι άλλοι έχουν ξεφύγει, έτσι. Δηλαδή το ΚΚΕ δεν είναι κομμουνιστικό κόμμα, αφού καταφέρεται εναντίον των προλετάριων και υπέρ των κούλιδων, πάβει να είναι κομμουνιστικό κόμμα, έτσι. Μάλιστα. Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΞΥΡΙΖΑ, η ΜΥΡΙΖΑ και όλοι αυτοί οι βρωμεροί άνθρωποι που παριστάνουν τους αριστερούς. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Είσαι εναντίον του κομμουνισμού ή εναντίον αυτών που εκπροσωπούν τον κομμουνισμό? Είμαι εναντίον καθενός απατεώνα. Εγώ δεν είμαι εναντίον του κομμουνισμού. Άρα λοιπόν δεν είσαι, δεν είσαι ενάντια στην ιδεολογία, είσαι ενάντια σε αυτούς που εκπροσωπούν αυτή την ιδεολογία. Όχι, δεν την εκπροσωπούν. Που τουλάχιστον έχουν. Παρουσιάζονται δίθεν ως κομμουνιστές. Αυτό λέω. Αυτοί που έχουν το μανδύα. Ναι, το μανδύα. Εννοείται ότι αυτοί είναι απατεώνες. Στον απατεώνα πρέπει να είμαστε κάθετα αντίθετοι. Μάλιστα. Έτσι για να μην παρεξηγόμαστε, ξέρεις γιατί... Το συζητάμε, έτσι. Εκεί πέρα ο απατεώνας πρέπει να πάει εκεί που του αξίζει. Μάλιστα. Δεν μπορεί τώρα να σου λένε ότι μπορείς να φέρεις ανταγωνισμό στο μεροκάματο πάνω στον άνεργο. Αυτό είναι δυνατόν ο κομμουνιστής να λέει κάτι τέτοιο? Αυτό είναι σίγουρο, ναι. Είναι κομμουνιστική πρακτική αυτή και από πότε? Εγώ βέβαια κομμουνιστής δεν είμαι, ναι. Αλλά κάποια πράγματα από κομμουνισμό και από μαρξισμό τα γνωρίζω. Ναι. Έτσι όπως γνωρίζω και πώς δημιουργηθήκαν τα κομμουνιστικά κινήματα στον πλανήτη. Ναι. Θέλετε να πούμε για δύο λεπτάκια πώς δημιουργήθηκαν τα κομμουνιστικά κινήματα στον πλανήτη? Και δεν το λέμε. Μπράβο. Έτσι για να γνωρίζουμε, γιατί απλά τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ο ναι, κόσμος, να πούμε λοιπόν, ναι, απλά για θα... τους κομμουνισταράδες και τους αριστεράδες. Να βάλω μια ετικέτα σε αυτό που πάμε να πούμε τώρα. Δεν είμαστε ενάντια σε καμία ιδεολογία. Πιστεύω όχι, και από δεν σένα. Δεν είμαστε ενάντια στην ιδεολογία, στον απατεώνα. Α, μπράβο. Είμαστε ενάντια σε αυτούς που εκπροσωπούν, που δήθεν εκπροσωπούν αυτή την ιδεολογία και παραποιούν αυτό που η ιδεολογία λέει. Και θα εξηγήσουμε κιόλας γιατί είναι απατεώνες. Έτσι, για να είμαστε καθαροί και να μην δώσουμε γραμμή σε κανέναν. Δεν θέλουμε να δώσουμε γραμμή σε κανέναν τι θα ψηφίσει και τι θα πιστέψει. Όχι, όχι, θα μπορούσαμε να είμαστε υπέρ του κομμουνισμού. Ναι. Έτσι, αλλά επειδή επεμβαίνει ο παράγον άνθρωπος και ο παράγον άνθρωπος είναι άπλιστος, ναι. Ο κομμουνισμός παραμένει μια ουτοπία. Ωραία. Προχώρα λοιπόν και πες μας τι σημαίνει αυτό που μας είπες πιο μπροστά, η ιδεολογία. Το 1843 ο Καρλ Μάρξ βγάζει το κομμουνιστικό μανιφέστο, το οποίο αποτυχάνει να δημιουργήσει κομμουνιστικά κινήματα εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Το 1863 ο συνδικαλιστής των νηματουργών της Αγγλίας, ο Τζερ, σε μια διεθνή έκθεση που έγινε στο Λονδίνο, έρχεται σε επαφή με τους Γάλλους συναδέρφους του και ζητάει να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό συνδικάτο, γιατί όταν οι Εγγλέζοι, οι οποίοι βέβαια είναι προχωρημένοι στο συνδικαλισμό εκείνη την εποχή, διεκδικούν δικαιώματα, οι Εγγλέζοι καπιταλιστές όχι μόνο δεν τους δίνουν τα δικαιώματα, αλλά εισάγουν εργατικό δυναμικό από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία και οι Εγγλέζοι εργαζόμενοι, αντί να πάρουν τα δικαιώματα που διεκδικούσαν, χάνουν και τη δουλειά τους. Χάνουν δηλαδή το μέσο βιοπορισμού. Εκεί πέρα ο Τζερ καταφέρνει να συνεννοηθεί με τους Γάλλους και δημιουργούν το 1864 την πρώτη εργατική διεθνή, η οποία είναι ενάντια στη μετανάστευση. Και από εκεί ξεκινάνε όχι μόνο τα κομμουνιστικά κινήματα στην Ευρώπη, αλλά και τα αναρχικά κινήματα, γιατί εκεί συμμετέχει και ο Μπακούνιν. Μάλιστα. Πιστεύω ότι κάποιοι πέσανε από τα σύννεφα με αυτό που ακούσανε. Ναι. Αντίθετα, σήμερα βλέπουμε όλους αυτούς που παριστάνουν τους κομμουνιστές να είναι υπέρ της λαθρομετανάστευσης. Ναι, όντως. Ξεχάσαν γιατί γεννηθήκανε δηλαδή. Η ιδεολογία πήγε περίπατο. Μπράβο. Από εκεί γεννηθήκαν, από την πρώτη εργατική διεθνή. Μες. Από εκεί ξεκινάει και το κίνημα της Πρωτομαγιάς του Σικάγο. Σωστά. Έτσι. Εδώ βέβαια στο chat μέσα έχει ανάψει λίγο η κουβέντα με τον Γιώργο να λέει ότι επί δικτατορίας αν δεν μιλούσες πολύ ήσουν να πολύ πιο καλύτερα και ότι άνοιγες τις πόρτες σου και έφευγες από το σπίτι σου και δεν είχες φόβο να μπει κάποιος μέσα. Και βέβαια αυτό συνεπάγεται με βασικά πράγματα όπως η κοινωνία των ανθρώπων που το μόνο τους
Η μόνη του σκέψη είναι το χρήμα, το εύκολο χρήμα και όχι η δουλειά. Και η υποδούλωση των υπολείπων. Και η υποδούλωση των υπολείπων, ακριβώς. Και εκτός αυτού και η λαθρομετανάστευση που έχουν μπει στη χώρα κατά χιλιάδες, όχι εκατοντάδες, κατά εκατομμύρια. Κατά εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες είναι μειονότητα. Εγώ θα σου πω μια περίπτωση, γιατί εγώ υπήρξα, ας πούμε, οικοδόμος χρόνια. Ναι. Μια εποχή του 90 ήταν η εποχή που μπήκανε σωριδών μέσα. Μιλάμε. Σε ακούω εδώ μια στιγμή. Ναι. Δεν ξέρω πώς ήταν τα πράγματα εκεί που δούλευες εσύ τότε οικοδόμος, γιατί και εγώ μέσα στην οικοδομή δούλευα, υδραυλικός είμαι. Ναι. Το 87. Ναι. Έζησα μέσα σε μία εβδομάδα την αντικατάσταση όλου του πληθυσμού των εργαζομένων της οικοδομής. Εκείνη την εποχή είχα αναλάβει μία οικοδομή, ναι, του κουμπάρου μου, του μετέπειτα κουμπάρου μου, ναι, όπου τη Δευτέρα ήμασταν όλοι Έλληνες, ναι, και την Παρασκευή, ο συνεταίρος μου δεν ήρθε για δουλειά εκείνη τη μέρα, ναι, ήμουνα, δηλαδή μέσα σε 5 μέρες, ήμουνα ο μοναδικός Έλληνας ανάμεσα σε ένα πλήθος 25 Πολωνών εκείνη την εποχή. Μπράβο. Πολωνούς είχαμε εκείνη την εποχή. Ναι. Μέσα σε μια εβδομάδα αντικαταστάθηκαν οι εργαζόμενοι στην οικοδομή. Στην Αθήνα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ ήταν οι Αλβανοί περισσότερο. Εδώ Πολωνούς. Μετά το 88 μαζί, ναι, με τους πρώτους φυγάδες βορειοϋπηρώτες. Το 90 μας ήρθαν εδώ. Ξεκινήσανε το 88. Το 90, το 90 ήταν το κατά. Ήρθε το μαζικό κύμα. Μπράβο. Και τότε, κατακλείστηκε η χώρα. Ακριβώς. Από τότε και μετά, μέχρι και πριν 10 χρόνια περίπου, για να μπει στην οικοδομή ήθελε διαβατήριο. Δεν άκουγε ελληνική κουβέντα. Έτσι να λέμε. Και ναι. Αν έμπαινε σαν εργολάβος, σου καταστρέφανε τα υλικά και τα εργαλεία. Ναι, πολλά μπορούσαν να γίνουν. Εγώ, βέβαια, να πω κάτι. Δεν είμαι ενάντια του μετανάστη, γιατί μετανάστες υπήρξα στη Γερμανία. Και καταλαβαίνω αυτούς που ήρθαν νόμιμα. Αυτούς που ήρθαν παράνομα, όμως δεν τους καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει κανένας που να ήρθε νόμιμα. Όλοι ήρθαν παρά τη θέληση του ελληνικού λαού. Ναι. Και δεν δικαιολογείται να έρθουν νόμιμα σε μια Ελλάδα του 1 εκατομμυρίου ανέργων εργάτες. Στη σήμερα εποχή. Βέβαια. Γιατί εσύ, τότε δεν υπήρχε 1 εκατομμύριο εργάτες άνεργοι. Η ανεργία είναι σταθερή από το 86 κοντά στο 1 εκατομμύριο. Η επίσημη ανεργία δηλαδή μιλούσε από πάντα. Από 480.000, αν θυμάμαι καλά, και πάνω. Μάλιστα. Η επίσημη. Οπότε, θέλω να πω το εξής, ότι γιατί το λέω αυτό τώρα. Γιατί υπήρξαν κυκλώματα που αυτούς τους λαθρομετανάστες τους κάναν νόμιμους. Βεβαίως. Έτσι. Προσωπικά εγώ, επειδή έψαχνα να βρω, βέβαια ήταν και η χαζομάρα η δικιά μας. Έτσι θα το πω στα ίσα. Όταν εγώ ζητούσα εργάτες για τη δουλειά μου, γιατί υπήρξα υπεργολάβος και ζητούσα λοιπόν βοηθού στη δουλειά μου και δεν έβρισκα Έλληνα, γιατί ο καθένας ήθελε το παιδί του να γίνει δικηγόρος ή γιατρός και δεν το έβγαζαν στην οικοδομή, αναγκαζόμουν να πάρω από αυτούς που υπήρχαν στην πιάτσα κάτω και λέγανε ότι έρχομαστε για δουλειά. Που ήταν οι περισσότεροι. Ήταν λίγο σε αυτό το θέμα, μην το πλατιάσουμε, πριν το πλατιάσουμε. Ναι, απλά θέλω να σου πω το εξής. Ότι έτυχε μία μέρα, επειδή ζητούσα πάντα διαβατήριο και αν έχουν πράσινη κάρτα, μου φέρνει ένα διαβατήριο και την πράσινη κάρτα. Εγώ, όπως είχα υποχρεώσει, να πάω να τον δηλώσω στην αστυνομία για να μην έχω προβλήματα. Μου λένε είναι πλαστό. Ξανά τον παίρνω τον ίδιο, του λέω ρε εσύ, αυτό που με έδωσε είναι πλαστό. Έβγαλε 7 διαβατήρια. Ναι. Πέστε μου, αν εγώ ήμουνα στη Γερμανία που υπήρξα μετανάστης και έβγαζα 7 διαβατήρια, τι θα με έκανε το κράτος? Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτοί που είχαν καταλάβει την κυβέρνηση εκείνη την εποχή είχαν σκοπιμότητες. Σε πολύ απλά ελληνικά. Βεβαίως, βεβαίως. Μα αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Ότι υπήρχε σκοπιμότητα να έρθει ξένος πληθυσμός. Λοιπόν, να απαντήσω στο θέμα των εργατών που λέμε δεν βρίσκαμε εργάτες και οι Έλληνες, ναι, 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 τεμπέληδες και αυτά. Όχι, δεν είπα τεμπέληδες. Κάνεις λάθος, εγώ δεν είπα αυτό. Δεν το είπες, εσύ το έλεγαν όλοι. Είπα νοοτροπία. Άλλο νοοτροπία και άλλο τεμπέληδες. Ναι. Να πω λοιπόν εδώ πέρα ότι ο καθένας ήθελε να κάνει το παιδί του γιατρό, να το σπουδάσει κτλ. Γιατί ακριβώς παραβιάστηκε το 22 του Συντάγματος. Δηλαδή. Στο οποίο δεν φτάσαμε σήμερα. Ναι, πες το μας έτσι περιγραμματικά και θα το πιάσουμε αύριο. Ωραία. Να το πω λοιπόν το 22 του Συντάγματος και θα καταλάβουμε όλοι τι συνέβη και γιατί ο Έλληνας δεν πήγαινε στην οικοδομή και έχει και απόλυτο δίκιο να μην πάει στην οικοδομή. Ωραία. Θα πω και την προσωπική μου ιστορία, πώς μπήκα εγώ στην οικοδομή. Βεβαίως. Για να καταλάβουμε. Βεβαίως. Η εργασία λέει, το 22 του Συντάγματος, παράγραφος 1, η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το κράτος.
που μεριμνά για τη δημιουργία συνθήκων απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Ναι. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. Τι μας λέει λοιπόν η παράγραφος 1 του άρθρου 22? Ότι όλοι έχουμε δικαίωμα στην εργασία. Παρ' όλα αυτά, ενώ έχουμε 2 εκατομμύρια ανέργους, το κράτος εισάγει λαθρομετανάστες. Για ποιο λόγο? Έλατε. Το κράτος, δεν θα έλεγα το κράτος, οι ηγεμόνες, αυτοί που έχουν καταλάβει την εξουσία. Έχουμε μία παραβίαση του 22 του συντάγματος. Και θα πω μετά γιατί το κάναν αυτό. Μεριμνά για τη δημιουργία συνθήκων απασχόλησης. Εδώ μεριμνά για τη δημιουργία συνθήκων ανεργίας. Όλων των Ελλήνων πολιτών. Το Σύνταγμα εδώ αναφέρει όλων των πολιτών. Φυσικά δεν αναφέρεται σε αλλοδαπούς εδώ πέρα το Σύνταγμα, γιατί όταν βγήκε δεν είχαμε αλλοδαπούς στην Ελλάδα. Αναφέρεται σε Έλληνες πολίτες. Ναι. Έτσι. Όλων των πολιτών. Για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού πληθυσμού. Δηλαδή, το Σύνταγμα, το 22 του Συντάγματος, μιλάει για υλική εξύψωση. Δηλαδή, αναφέρει σαφώς για το καλύτερο αύριο. Όχι μεροδούλη μεροφάει. Μπράβο. Για να βγάζει το μεροδούλη μεροφάει, να βγάζει και κάτι για να έχει καλύτερο αύριο. Μπράβο. Δηλαδή, τα υλικά αγαθά. Σωστά. Ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι. Ό,τι θα σε εξυπηρετήσει, τέλος πάντων. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτά είναι τα υλικά αγαθά. Λοιπόν. Βλέπεις ότι το κράτος δεν δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, αντίθετα σου φέρνει ανταγωνισμό στο μεροκάματο. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει ένα σύνολο εργαζομένων οι οποίοι απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων τους, ποτέ δεν μένουν χωρίς δουλειά, για να καταλάβουν τι συμβαίνει και με τον άλλον Έλληνα. Mm-hmm. Όταν χρειάζονται κάποιον εργάτη παίρνουν αλλοδαπό. Ναι. Ενώ έχουν την αμοιβή για να απασχολήσουν τον Έλληνα εργάτη τον νόμιμο. Ναι. Έτσι. Και αυτοί είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι. Δεν είναι. Βεβαίως. Δεν νιώθουν την ανεργία στο πετσί τους. Μέχρι στιγμής. Δεν πρόκειται να τους βγάλουν ανέργους. Τόσες φορές ήταν δημόσιοι υπάλληλοι να βγουν στην ανεργία τους, δώσανε την εθελούσια έξοδο και πήρανε σύνταξη άρα από τα 42. Ναι. Έχουμε εργαζόμενους στον ΟΤΕ, οι οποίοι από τα 42 είναι συνταξιούχοι και δεν παίρνουν σύνταξη των 600 ευρώ που παίρνουν οι συνταξιούχοι το ΙΚΑ. Ναι. Έτσι δεν είναι? Εν μέρη. Γιατί υπήρχαν και... Ναι, πολύ μεγαλύτερη σύνταξη. Ναι, γιατί υπάρχουν και δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν... εξόδου και ας μην δουλέψαν όσο δούλεψε ο εργαζόμενος του ΙΚΑ. Σωστά, ναι. Πολλοί το κάνουν αυτό και δεν είναι όμως... δεν είναι όλοι. Εντάξει, υπάρχουν και δημόσιοι υπάλληλοι που ξέρω εγώ προσωπικά που έχουν δουλέψει πολύ στη ζωή τους. Κοίταξε, να αναφέρουμε εδώ πέρα ότι το κράτος είναι αναγκασμένο εκ των πραγμάτων να παράγει. Επομένως, αναγκαστικά κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα εργάζονται. Α, μπράβο. Τώρα το έθεσε σωστά το θέμα. Κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα επαδρώνουν τον κομματικό στρατό, οι οποίοι θα είναι τραμπούκι κτλ. Ναι. Έτσι δεν είναι? Σωστά, βέβαια. Εννοείται ότι δεν είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι έτσι όπως περιγράφουμε. Ναι. Αλλά δεν θα πάρουμε την εξαίρεση για να θωώσουμε τον κανόνα. Ναι, βέβαια. Σωστά. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει δημόσιο στην Ελλάδα. Δυστυχώς, ναι. Ότι υπάρχουν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουν, οι οποίοι είναι μειοψηφία. Να μην το... Αυτό λέμε, αυτό ναι. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα θωωθούν οι υπόλοιποι. Βεβαίως και δεν θα θωωθούν οι υπόλοιποι. Οι οποίοι θα τους δούμε τώρα στις εκλογές να τρέχουν για το Πασοκονουδού ΑΕ. Ναι, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση πάλι. Και εγώ νομίζω ότι δεν θα είναι μόνο Πασόκ ή Νουδού, θα είναι και από άλλα κόμματα που θα κάνουν προσφορές. Ξέρεις, στο άρθρο 7 της Συμφωνίας της Βάρκιζας, ναι, είναι το άρθρο που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Ναι. Και αν καθίσουμε να κοιτάξουμε τα συνδικαλιστικά όργανα, θα δούμε ότι το ΚΚΕ έχει το 22% του δημοσίου, ο ΣΥΡΙΖΑ το 17%, ένα 23-25% έχει Νέα Δημοκρατία και ένα 28% το έχουν ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Αυτό ελπίζω να λέει κάτι. Δηλαδή τώρα θες να μου πεις ότι αυτοί που βολευτήκαν στο δημόσιο είναι από τα 4 μόνιμα κόμματα της Βουλής. Από την τετράδα. Από την τετράδα. Ναι. Μάλιστα.
Άρα... η οποία τετράδα με διαφορετικά ονόματα τα βρίσκουμε από το 49 έως και σήμερα. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο οι δύο που λέει δικοματισμός. Όχι. Είναι μόνο κομματισμός από τέσσερα μορφώματα, τα οποία στην ουσία είναι ένα μόρφωμα και εμφανίζονται με τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα. Μάλιστα. Πώς λέμε, Λερναία Ύδρα. Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν οι ευθύνες που έχουμε φτάσει μέχρι εδώ δεν είναι μόνο των δύο κομμάτων. Όχι βέβαια, συμμετέχει στο κόλπο και το Κουκουέ ΣΥΡΙΖΑ. Άρα έχουμε μια τετράδα που αυτοί έχουν φέρει τα πράγματα έτσι όπως είναι. Δηλαδή όταν λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ φταίει ή η Νέα Δημοκρατία φταίει, πρέπει να πούμε ότι φταίει και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, φταίνε και οι τέσσερις, γιατί είπαμε ότι είναι ένα κόμμα. Μην ξεχνάμε ότι έχουν τις ίδιες ακριβώς απαιτήσεις με διαφορετική φρασιολογία. Για παράδειγμα στη λαθρομετανάστευση. Το ΠΑΣΟΚ θέλει λαθρομετανάστες. Η Νέα Δημοκρατία θέλει λαθρομετανάστες, αφού αυτή έκανε και το μεγάλο άνοιγμα των συνόρων. Το ΚΚΕ θέλει λαθρομετανάστες και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει λαθρομετανάστες. Μάλιστα. Αλλά όλοι τους είναι διαφορετικοί. Τώρα επειδή. Τόσο ηλίθιοι δεν είμαστε. Βέβαια δεν είμαστε. Ο καθένας μπορεί να κρίνει σίγουρα. Είναι ένα κόμμα με τέσσερα πρόσωπα. Τώρα βέβαια εδώ πέρα ο RTV TV. Ναι. RBTV θέτει ένα ερώτημα. Ναι. Στο chat. Το βλέπεις, πιστεύω ότι το βλέπεις. Ναι. Λέει, γιατί όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα εμείς οι μετανάστες που είμαστε εξωτερικό μάλλον, που μένουμε στο εξωτερικό, μας λένε αλλοδαπούς μετανάστες. Ενώ είμαστε Έλληνες. Π.χ. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το λέει τώρα αυτό, γιατί το ξέρω προσωπικά. Δεν έχει ελληνικό διαβατήριο. Ναι. Εντάξει, αλλά είναι Έλληνες. Έχει υπηρετήσει φαντάρος, τα πάντα. Ναι. Γιατί το λοιπόν, γιατί αυτόν το θεωρούν. Στην κληρονομιά των Ελλήνων. Ναι, γιατί αυτόν το θεωρούν. Να το δεν τον θεωρούν, τον θεωρούν μετανάστη, αλλοδαπό. Εδώ έτσι στην Ελλάδα. Έτσι βολεύει αυτούς που έχουν καταλάβει το κράτος. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, παίρνουμε το μαχαίρι και κόβουμε όπως θέλουμε εμείς. Ναι. Δηλαδή τους ανθρώπους τους Έλληνες του εξωτερικού. Έτσι, κοιτάζει όλη αυτή. Όλοι αυτοί οι γραφειοκράτες που είναι μέσα στο ελληνικό δημόσιο να τους διώξουν, γιατί τότε θα τους αρπάξουν και την κληρονομιά. Είναι κληρονομιά όλων των Ελλήνων. Εδώ με διευκρινίζει ότι έχει και ελληνικό διαβατήριο και ελληνική ταυτότητα. Ναι, εντάξει. Και ελληνικό αφημί. Επειδή ζει στο εξωτερικό, τους συμπεριφέρονται σαν να είναι λαθρομετανάστης. Ενώ στο λαθρομετανάστη το συμπεριφέρονται σαν να είναι ντόπιος. Η κομματική γραφειοκρατία λέει που παραμένει στο. Μισό λεπτό λίγο γιατί μου φεύγει λίγο. Είναι ένα άλλο ερώτημα. Τι είναι αυτό, για να δω. Είναι ο κομματικός στρατός και γι' αυτό μένει στο απειρόβλητο. Αν είχαμε δημοκρατία, όλοι αυτοί θα ήταν φυλακοί. Γράφει εδώ ο Μόψη. Η κομματική γραφειοκρατία που παραμένει στο απειρόβλητο και μας πίνει το αίμα από εφορίες, πολεοδομίες, ΣΥΚΑ, υπουργεία κτλ. Βεβαίως, ο άνθρωπος είναι στο εξωτερικό. Βγάζει το εισόδημά του από το εξωτερικό και φορολογείται στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και άρα... όταν έρχεται εδώ να απολαύσει την κληρονομιά που του άφησαν οι πρόγονοί του μετά από πολέμους και φόρο αίματος, του συμπεριφέρονται σαν να είναι ξένος. Ναι, είναι αυτό βέβαια. Εντάξει, είναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω κι εγώ. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω όταν ένας Έλληνας. Εκείνοι όμως ξέρουν γιατί το κάνουν. Ναι, εκείνοι ξέρουν. Το θέμα είναι. Από την Ελλάδα αυτή η κληρονομιά θα μείνει σε αυτούς και τους υποτακτικούς. Το θέμα είναι να καταλάβουμε κι εμείς. Αυτό που λέω είναι ότι προσπαθούν να πάξουν την κληρονομιά των Ελλήνων του εξωτερικού. Μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο. Όπως η Ελλάδα είναι περιουσία. Τώρα θέλω να μείνουμε λίγο όσο χρόνο έχεις. Δεν ξέρω αν έχεις και άλλο χρόνο, γιατί έχουμε υπερβεί τις 2 ώρες. Έχω χρόνο. Έχεις χρόνο. Να πούμε τα υπόλοιπα άρθρα του συντάγματος, θα πούμε αύριο. Μέχρι εδώ που μείναμε, γιατί ανέφερες κάποια στιγμή ότι κάποιοι σκοπίμως θέλουν να αλλάξουν το Σύνταγμα της Ελλάδος. Που αναφέρεται μέσα στην σύμβαση με το Δούνου του. Ναι. Αυτό λοιπόν θέλω να το μάθουμε, γιατί αυτό δεν μας το έχουν πει ακόμα, ότι αυτό πρέπει να γίνει γιατί μας το λέει το Δούνου του. Σιγά μην μας το λέγανε. Μας λένε κάτι άλλο, ότι το Σύνταγμα πρέπει να αλλάξει για τον εκλογικό νόμο π.χ.
Σώπα μωρέ, αλλάζει το Σύνταγμα για τον εκλογικό νόμο, άλλαξε το άρθρο. Μάλιστα. Πολύ σωστά το λες. Εγώ λέω. Αλλάζει γιατί περιέχει τα πρώτα 25 άρθρα. Εγώ λέω, Τάσο, απλά λέω αυτό που ακούμε. Έτσι. Δεν είναι λογικό να το καταλάβεις αυτό που λες. Απλά όμως, ρητά λέει μέσα το Δούνου του η σύμβαση που έχουμε με την Τρόικα ότι πρέπει να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Τα χρονιά. Τι λέει ακριβώς, μπορείς να μου πεις. Πρέπει να ψάξω να το βρω για να σου πω πώς ακριβώς είναι διατυπωμένο. Μπορώ όμως να σου υποσχεθώ ότι αύριο θα το έχω έρθει για να το συζητήσουμε. Να πάρουμε μια σφαιρική άποψη. Το ξέρεις, το έχεις διαβάσει. Ναι. Πες μου μια σφαιρική άποψη. Για ποιο λόγο περίπου το λένε και αύριο θα το πούμε αναλυτικότερα. Το σύνταγμά μας είναι εθνικό. Προστατεύει τα δικαιώματα του έθνους. Δηλαδή προστατεύει όλους τους Έλληνες που είναι από αίμα Έλληνες και όχι από γέννηση. Έτσι. Ναι. Το δίκαιο του αίματος. Στην περίπτωση που το αλλάξουν, μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να αντικαθιστούν τον πληθυσμό. Σου φέρνουν άλλο πληθυσμό εδώ πέρα, σε αντικαθιστούν και έτσι υπάρχει η Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Μισό λεπτό. Δηλαδή πάμε στην μετακίνηση πληθυσμών όπως έγινε το 1821, στο 1920. Στο 20 έγινε από πόλεμο, από τη Μικρασία, ναι, την καταστροφή. Κάτι τέτοιο όμως πάει να γίνει. Έχουμε Ελλάδα στις απέναντι όχθες η οποία δεν έχει Έλληνες. Μάλιστα. Στην καλύτερη περίπτωση για εμάς έχει εκτουρκισμένους Έλληνες. Ναι. Δηλαδή αυτό θέλουν να φέρουν απίκους εδώ. Βεβαίως. Χωρίς να κάνουν πόλεμο. Αυτό το λέει καθαρά ή το λέει με άλλο τρόπο. Όταν σου λέει ότι πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα, τι πιστεύεις ότι θέλουν να αλλάξουν. Ναι. Θέλουν να αλλάξουν από το Σύνταγμα. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Εγώ σου λέω τι ακούω. Ότι το Σύνταγμα θέλουν να τα αλλάξουν γιατί ο εκλογικός νόμος δεν είναι καλός. Εγώ σου λέω αυτό ακούω. Νόμος, γιατί δεν αλλάζουν τον εκλογικό νόμο. Το Σύνταγμα τι δουλειά έχει. Σωστά. Το δέχομαι. Αλλά αυτό ακούμε. Ναι, αυτό ακούμε. Τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε να μην το πω λαϊκά. Πες το όπως θες. Πες το. Πώς να σου πω. Θα ακούσουμε την οποιαδήποτε βλακεία, την οποία θα την ακούσουμε με φρασιολογία εξυπνάδας, για να μην αντιληφθούμε τη σοφιστία που πάνε να παίξουν εις βάρος μας. Κατάλαβα. Σοφιστία είναι η απάτη που σε κάνει εσύ ο ίδιος να θες το κακό σου, έτσι. Ναι. Για να ξέρουμε τι είναι η σοφιστία. Μάλιστα. Οπότε... Να αποποιηθείς το δίκιο σου. Οπότε πάμε για μια κατάσταση που απλά δεν μας τη λένε, αλλά μας ετοιμάζουν να μας κάνουν άλλα πράγματα. Σιγά μην μας τη λέγανε. Ωραία. Και ποιος ο σκοπός αυτός. Να φέρουν έπικο στην Ελλάδα. Ο σκοπός ποιος είναι. Ωραία. Είναι πολύ απλό. Εσύ ως Έλληνας έχεις δικαίωμα ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Ο έπικος θα έχει. Μέχρι στιγμής το έχω. Μέχρι στιγμής το έχω. Δεν ξέρω θα το έχω αύριο. Το έχεις το δικαίωμα. Βεβαίως δεν σου το αναγνωρίζουν ούτε το σέβονται. Όταν αλλάξει το Σύνταγμα και σου φέρουν τους επίκους και εσύ θα έχεις θανατωθεί ή θα έχεις εκδιωχθεί από την Ελλάδα, θα έχεις δικαίωμα στην Ελλάδα. Λογικά όχι. Ο έπικος. Εφόσον μένει εδώ, ναι. Όχι. Εφόσον μένει εδώ, θα έχει το δικαίωμα να μένει εδώ. Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας θα το έχουν οι πολυεθνικές, δηλαδή ο Ροκφέλερ. Μισό λεπτό. Αυτό έχει γίνει στην Κύπρο. Γιατί να μην γίνει και εδώ. Ναι, αυτό έχει γίνει στην Κύπρο. Είναι παράνομο. Και είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης που αυτό που η Τουρκία είναι ακόμα έπικη απάνω στο νησί και δεν τους... είναι επική. Τι? Είναι δύναμη κατοχής. Δύναμη κατοχής, μπράβο. Και δύναμη κατοχής. Μπράβο. Αλλά αυτοί χρησιμοποιούν τα σπίτια των Ελλήνων, αυτοί χρησιμοποιούν τα σπίτια των Κυπραίων μάλλον. Παραβιάζουν ακόμα και το δίκαιο του πολέμου. Παραβιάζουν πάντα. Άρα λοιπόν η λογική μου εμένα μου λέει το εξής. Εφόσον αυτό γίνεται στη γειτονιά μου δίπλα και εφόσον δεν κουνιέται τίποτα, ρουθούν, γιατί να μην γίνει και εδώ, με άλλον τρόπο. Συγγνώμη. Για να μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Η Κύπρος δεν είναι η γειτονιά μας. Η Κύπρος είναι κομμάτι της Ελλάδας. Ναι, απλά είναι άλλο. Να αποφύγουμε πόλεμο, ναι. Αναγκαστήκαμε να αποδεχτούμε να μην γίνει η Ένωση. Ναι, απλά είναι άλλο κράτος. Κατά βάση είναι άλλο κράτος όμως. Μπορεί να είναι. Κατά βάση άλλο κράτος. Κατά βάση είναι ελληνικό έδαφος. Κατά συνθήκη είναι δεν... άλλο κράτος. Αυτό, όπως. Εντάξει, σου είπα μερικά πράγματα δεν ξέρω πώς να τα αναφέρω. Αλλά... Στη διατύπωση. Ναι, στη διατύπωση. Okay. Αν πάση περιπτώσει, καλό θα είναι, ξέρεις, η διατύπωση είναι όσο το δυνατόν καλύτερη. Το δέχομαι και.
συμφωνώ μαζί σου. Απλά όμως, ναι, εφόσον γίνεται σε εμάς τους ίδιους, αλλά βέβαια με όρους πολιτικά. Γίνεται σε ένα κομμάτι γης και πάνε να το κάνουν και στην Μπράβο. Κρήτη τώρα. Λοιπόν, βλέπεις, γίνονται πολλά ερωτήματα μέσα στο chat. Καλησπέρα και σε όσους έχουν μπει αυτή τη στιγμή μέσα. Αν προλαβαίνεις να διαβάσεις κάτι, μπορείς να το αναφέρεις. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι, να δώσεις απάντηση κατευθείαν. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει κάποιο σκοπός. Αυτόν τον σκοπό τα δύο τουλάχιστον μεγάλα κόμματα το ξέρουνε, τον έχουν καταλάβει, ή να πάρω τη γνώμη που λέει π.χ. ο Λαζόπουλος στις εκπομπές του για τον Παπανδρέο ότι είναι βλαμμένο, να το πάρω έτσι? Θα έλεγα να μην δίνεις βάση σε αυτούς που έχουν τέτοιες προσβάσεις στην τηλεόραση όπως ο Λαζόπουλος. Ναι, γιατί πω, ο Λαζόπουλος μπορεί να σου λέει ότι ο Παπανδρέου είναι βλαμμένος και αυτό είναι μια αρνητική διαφήμιση, αλλά δεν πάβει να είναι διαφήμιση. Ναι, εγώ απλά δηλαδή το λέω γιατί ανάζει αυτούς που μπορούν να πράξουν τα σωστά. Ναι, εγώ γιατί το λέω αυτό. Έτσι, ναι, γιατί ναι. Αυτό κυριαρχεί όταν πας να δεις τον Λαζόπουλο. Λέμε τώρα ο περισσότερος έχει μεγάλη ακροματικότητα, έτσι τον βλέπει ο καθένας. Ναι, με το χιούμορ σου κάνει πλήση κεφάλου. Οπότε λοιπόν, εμένα μου δίνει μια εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει μυαλό στο κεφάλι του. Αυτό το συμπέρασμα βγάζει. Έχει μυαλό στο κεφάλι του, ναι, για να μπορεί να κυκλοφοράει με BMW 733, ξέρω. Μπράβο. Και να είναι στο απειρόβλητο, για ό,τι χαζουμάρα και αν έχει κάνει μέχρι τώρα. Μπράβο. Και όσες παραβιάσεις έχει κάνει το στοιχείο δικαίου. Άρα λοιπόν, εγώ μπορώ να του δώσω αυτό το ελαφρυντικό ή δεν υπάρχει ελαφρυντικό? Εγώ αυτό σε ρωτάω. Σε όσους στρέφονται έμεσα ή άμεσα εναντίον του ελληνικού λαού και του ελληνικού έθνους, κανένα ελαφρυντικό, μην το συζητάμε αυτό. Έχει ένα ερώτημα κουμπάρος εδώ μεταξύ και θα ήθελα να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Ναι, πες μου, ναι. Βέβαια ξεφεύγουμε από το θέμα μας που είναι συνταγματικό. Δεν πειράζει. Και πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι μάλλον ιστορικό. Λέει, οι Έλληνες φάγαν ξύλο στη Θράκη από τους Τούρκους για να γίνουν μουσουλμάνοι παλιά. Αυτό γίνεται επί τουρκοκρατίας. Ναι. Τουρκίστηκε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τότε. Βέβαια, ευτυχώς δεν ήταν η πλειοψηφία, ήταν μικρό το κομμάτι που εκτουρκίστηκε. Έχουμε στην Ελλάδα δηλαδή περίπου 200.000 μουσουλμάνους, οι οποίοι μόλις 5.000 είναι τουρκογενείς. Οι υπόλοιποι? Από τα στοιχεία που έχουν πέσει στην αντίληψή μου, έτσι. Ναι. Γιατί έχω συγγενείς στην Ξάνθη. Ωραία. Οι 196-195.000 έχουν γίνει δια της βίας μουσουλμάνοι. Κυρίως αφορά από Μάκους, ναι, όχι Έλληνες. Υπήρχε ολόκληρη δίωξη, καθώς και είχαμε και σφαγές για να τουρκέψουν οι κάτοικοι της περιοχής τότε. Μάλιστα. Στη συνέχεια κάποιοι κρατήσαν το θρήσκευμά τους, βεβαίως και πολύ καλά κάνανε, αλλά δεν χάσαν την ελληνική τους συνείδηση. Το ενδιαφέρον κομμάτι εδώ πέρα είναι σε αυτούς τους 5.000 Τούρκους, οι οποίοι κατοικήσανε στον Τούρκικο Μαχαλά μέσα στην Ξάνθη, ναι, και οι οποίοι πολεμήσανε στο πλευρό των Ελλήνων απέναντι στο Σουλτάνο. Μάλιστα. Έχουν νεκρούς οι άνθρωποι από τον πόλεμο αυτόν.